Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ως βασικό ομιλητή της σημερινής εκδήλωσης έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον Ανδρέα τον Ξανθό, βουλευτή Ρεθύμνου, πρώην Υπουργό και Τομεάρχη Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέα Ξανθό. Και επίσης, βασικό θέμα της σημερινής συνάντησής μας είναι βεβαίως η παρουσίαση του ψηφοδελτίου του κόμματός μας για τον ομό της ΑΜΟ, που συμπεριλαμβάνει βεβαίως και την Ικαρία. Και έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε ως υποψήφιο βουλευτή στην Ικαρία τον Σταμάτη Βαρδαρό, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Σύμβουλο Πολιτικής Υγείας του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα. Μπαίνει Δεμερτζή, παιδευτικό πρόεδρο της ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ και οργανωτικό γραμματέα του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ. Και τον πολύ γνωστό και αγαπητό σε όλους τους σαμιώτες Μανώλη Κάρλα, γιατρό, πρόεδρο της ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ και οργανωτικό σύμβουλο. Καλώς στο βήμα τη Μπαίνει Δεμερτζή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, 4 χρόνια τώρα, μέρα με τη μέρα, οι ζωές μας μοιάζουν όλο και περισσότερο με σκληρό αγώνα επιβίωσης, με την ακρίβεια στην ενέργεια και τα είδη διατροφής, ακόμα και στα βασικά, να καλπάζει ανεξέλεγκτη και την κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα, να εμπέζει τους πολίτες με καλάθια και κάθε λογής πας, ενώ τα υπερκέρδη φουσκώνουν τις τσέπες των παρόχων ενέργειας και των ιδιοκτητών αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αγνοεί τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Έχει απορριθμίσει την παιδαγωγική και συλλογική λειτουργία των σχολείων. Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς σαν αναλώσιμους εργαζόμενους. Με 50.000 δασκάλους και καθηγητές κάθε χρόνο να αναγκάζονται να εργαστούν σαν αναπληρωτές μακριά από τα σπίτια τους και με μισθούς που σε αρκετές περιπτώσεις δεν καλύπτουν καν τα στοιχειώδη μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Την ίδια στιγμή, η ελάχιστη βάση εισαγωγής στερεί τη δυνατότητα πρόσβασης στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση σε χιλιάδες νέους και νέες και οι μαθητές αντιμετωπίζονται σαν υποψήφιοι πελάτες των φίλων του Υπουργείου, ιδιοκτητών των πάσης φύσεως και αμφιβόλου ποιότητας κολεγίων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαντασιώνεται και εξαγγέλει για την επόμενη τετραετία την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης με στόχο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τη συρρήκνωση του δημόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσα από την υποχρηματοδότηση την κατάργηση σχολών και τελικά το κλείσιμο περιφερειακών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που ήταν και το 2013 με το σχέδιο Αθηνά, ξανά στόχος αυτών των πολιτικών για συρρήκνωσή του. Αφέθηκε έρμεο της μειωμένης χρηματοδότησης, με άλυτα και οξυμένα από τον καταστροφικό σεισμό τα στεγαστικά του προβλήματα και την υλοποίηση της αποκατάστασης των κτηρίων στα Ταμπάκικα με σκοπό τη δημιουργία Πανεπιστημιούπολης που είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να έχει μετατεθεί σήμερα πια στις καλέντες. Οι πολιτικές στην υγεία, που άφησαν στο έλεος τους τις δημόσιες δομές, ακόμα και τη δύσκολη διετία της πανδημίας. Με το πρόσφατο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, απειλούν με διάλυση το δημόσιο ΕΣΥ και το δημόσιο χαρακτήρα των νοσοκομείων και μετατρέπουν την υγεία από δημόσιο αγαθό σε ακριβό εμπόρευμα για τους έχοντες, ιδιαίτερα για εμάς τους νησιώτες, που η έλλειψη σύγχρονων απεικονιστικών μέσων, όπως ο μαγνητικός τομογράφος, και η απουσία ειδικευμένων γιατρών θέτουν σε κίνδυνο καθημερινά την υγεία μας και μας αναγκάζουν σε ιατρικό τουρισμό. Η νέα γενιά, το νέο εργατικό δυναμικό της ευελιξίας και της επισφάλειας, μια γενιά με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και προσόντα, αναγκάζεται να στηριχθεί στα οικογενειακά εισοδήματα, αφού η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι περιορισμένη ή να επιλέξει το δρόμο της μετανάστευσης. Εμείς, οι γυναίκες, με τους πολλαπλούς ρόλους και υποχρεώσεις, αδυνατούμε να ισορροπήσουμε την επαγγελματική, την οικογενειακή και την προσωπική μας ζωή.
και βλέπουμε τη θέση μας στο κοινωνικό γίγνεσθε καθημερινά να υφίσταται συστηματική υποβάθμιση και απαξίωση, ενώ η στήριξη της πολιτείας στις εργαζόμενες μητέρες και ιδιαίτερα στις νέες μητέρες είναι υποτυπώδης. Παράλληλα, καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότητας περιπτώσεις κακοποίησης γυναικών και παιδιών, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να εισάγει τον όρο γυναικοκτονία στο νομικό πλαίσιο και η εισαγωγή του μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία αποτελεί ταμπού για τα συντηρητικά αντανακλαστικά της Υπουργού Παιδείας. Η λαϊκή κατοικία γίνεται βορρά στους κάθε λογής πάτσιδες και λοιπούς πολιτικούς φίλους της Νέας Δημοκρατίας, που πρωτοστατούν στη μεγαλύτερη και πιο βίαιη αναδιανομή πλούτου που έχει γνωρίσει η χώρα μας μετά τα κατοχικά χρόνια. Ενώ μέλη της κυβέρνησης, βλέπε Παπαθανάσης, επιτυγχάνουν σκανδαλώδεις διαγραφές χρεών, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα. Η δημοκρατία καθημερινά τραυματίζεται και υποβαθμίζεται. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι απλά ένα δεν γνώριζα για τον Πρωθυπουργό. Το δικαίωμα λόγου και έκφρασης μοιάζει σύντομο ανέκδοτο με τα πετσωμένα μέσα ενημέρωσης και η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν είναι αυτή που μας αξίζει. Έτσι λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις υποδομές, σε όλα τα δημόσια αγαθά. Σημαδιακή κατάληξη της πολιτικής τους για λιγότερο κράτος ήταν η τραγωδία στα Τέμπη. Ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο από αυτές τις πολιτικές, ένα έγκλημα για το οποίο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται προκλητικά να αναλάβει τις ευθύνες της στη λογική της διάχυσης και του όλοι φταίμε. Κλείνοντας λοιπόν τον τετραετή κύκλο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο απολογισμός είναι πέρα για πέρα αρνητικός. Ο κόσμος θέλει απαντήσεις για τα προβλήματά του. Θέλει εφαρμόσιμες πολιτικές και προγραμματικές προτάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται συζήτηση για ένα κοινό προγραμματικό τόπο στην προοπτική μιας αριστερής προοδευτικής κυβέρνησης. Εμείς θέλουμε μια ισχυρή πατρίδα. Και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει να ενωθούμε πάλι όλες και όλοι γύρω από ένα κοινό σκοπό για μια ισχυρή Ελλάδα με μια προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Για μια κυβέρνηση που απέδειξε και στο παρελθόν ότι και θέλει και μπορεί να κυβερνήσει με το βλέμμα στους πολλούς και όχι στους λίγους και ισχυρούς, που η οικονομική της πολιτική θα στηρίξει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, θα πατάξει την ακρίβεια που φτωχοποιεί καθημερινά όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας, θα ανοίξει νέες θέσεις εργασίας για τους νέους, ώστε να μείνουν στη χώρα μας, θα εξασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα στην παιδεία και την υγεία, ενισχύοντας με ανθρώπινο δυναμικό τα σχολεία και τα νοσοκομεία και εξασφαλίζοντας παράλληλα τον εξυγχρονισμό και την υλικοτεχνική υποδομή των δομών τους. Θα άρει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις ανισότητες για τις γυναίκες και θα φέρει την ανάπτυξη στα νησιά μας με μέτρα για τις μεταφορές, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό. Θεωρώ μεγάλη μου ευθύνη τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του νομού Σάμου. Ενός νομού που 2,5 χρόνια μετά το φωνικό και καταστροφικό σεισμό βλέπει τις πληγές του να είναι ακόμα ανοιχτές με την κυβερνητική ευθύνη βαριά και αμετάκλητη. Θεωρώ μεγάλη μου τιμή τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που θα απαλλάξει τη χώρα από τη χειρότερη και πιο επικίνδυνη μεταπολιτευτική κυβέρνηση και θα βάλει ξανά την πατρίδα μας στο δρόμο της ανάπτυξης με την κοινωνία και τους ανθρώπους πάνω τους αριθμούς και με οδηγό την ευημερία των πολλών και όχι τον πλούτο των ολίγων και εκλεκτών. Θα ήθελα τέλος από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Μιχαηλίδη, βουλευτή Χίου, για την πολύ σημαντική συμβολή του στην κοινοβουλευτική διαδικασία, συμβολή που είχε να κάνει με την εκπροσώπηση του νομού μας, που δυστυχώς δεν ήταν αυτή που έπρεπε από τον τοπικό βουλευτή, με τις κέρυες και σημαντικές ερωτήσεις του. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που είσαστε απόψε εδώ. Η παρουσία σας είναι για μας δέσμευση αλλά και υπόσχεση. Να δώσουμε τη μάχη για τις ζωές μας πάνω από τα κέρδη. Για κοινωνική δικαιοσύνη, για αξιοπρέπεια, για μας και τα παιδιά μας. Στις 21 Μαΐου τους στέλνουμε το λογαριασμό και φροντίζουμε να τον λάβουν.
Καλή δύναμη σε όλους μας. Καλό αγώνα και με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που είναι μονόδρομος.